Τι είπαμε στο τρίτο μέρος, είπαμε, ξεκινήσαμε μία συζήτηση με την Εύη Σπανού, βρισκόταν εκεί στην 25η Αυγούστου. Η Εύη εκεί έκανε το ρεπορτάζ της, είδα κάποιους εκεί τουρίστες στα δεξιά της, είπα να τους σταματήσει και να μας μεταφέρουν το μήνυμά τους. Λοιπόν, Εύη, το παίρνεις πάνω σου. Αποστολή εξετελέστη. Είμαι δίπλα με την Κλαούντια και τον Κρις. Δύο παιδιά τα οποία ήρθαν μόλις από το αεροδρόμιο με καταγωγή από το Μόναχο της Γερμανίας. Όπως μας ενημέρωσαν, έκαναν ένα τεστ πριν από 72 ώρες με σκοπό να πετάξουν και ήδη εδώ το συνεργείο της εκπομπής Κρήτη σήμερα τους έμαθε τα πρώτα τους ελληνικά για να μπορέσουν να συνεννοηθούν και έχουν και ένα μήνυμα να στείλουν. You have a message to tell us. Yes, καλησπέρα everybody and have a nice evening. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια της Κλαούντια ερχόμενη εδώ στην Κρήτη. Θα μείνουν 9 μέρες και επέλεξαν αυτόν τον προορισμό γιατί έχουν διαβάσει πάρα πολλά στα μέσα, τα διεθνή για την Κρήτη και συγκεκριμένα για το Ηράκλειο και ήταν η πρώτη και μοναδική τους επιλογή για το φετινό καλοκαίρι. Πιστεύουν, νιώθουν ότι η Ελλάδα, η Κρήτη είναι ένας ασφαλής προορισμός? Do you feel safe here in Crete? Yes, of course, I do feel safe and we did very many checks before we did our holiday and we said, yeah, you can do this here and so we did it, yeah. Έκαναν πολλά τεστ, αυτό που μας αναφέρει ο Κρίς είναι ότι έκαναν πολλά τεστ για να έρθουν εδώ και νιώθουν ασφαλείς και αυτό ήταν και ο λόγος που επέλεξαν τη συγκεκριμένη χώρα και δει το συγκεκριμένο νησί της Ελλάδας. Τι πιστεύουν οι Γερμανοί για την Κρήτη, για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό? What do you think about Crete as a tourist destination for your holidays? Greece is for me like Romania. I'm sorry, η Κλαούντια είναι από τη Ρουμανία, αλλά μένει στο Μόναχο. Αυτό μας είπε μόλις πριν από λίγο. I'm sorry I interrupted you. It's beautiful and I wish we have some great time here and yes. Some great weather and yeah, you. That's why we are here. We are just we just left Germany where it's bad weather now and we hope for sunny days and a healthy holiday here. Yeah. Αυτό που μας μεταφέρουν τα παιδιά είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ήρθαν στην Ελλάδα είναι ο ήλιος, καθώς στη Γερμανία ο καιρός είναι μουντός και αυτό ελπίζουν να περάσουν πολύ όμορφα τις διακοπές τους. Πού θα πάνε, θα μείνουν Ηράκλειο, θα γυρίσουν, θα πάνε Χανιά, Ρέθυμνο, τι έχει το πρόγραμμα? Are you going to visit other cities in Crete, maybe Chania or Rethymno? We have planned many things. We want to visit Rethymno, Chania, and Santorini. We want to go by boat there, and yeah, we have some plans, and we hope to get many done. Yeah. Χανιά, Ρέθυμνο και Σαντορίνη έχει το πρόγραμμα για τον Κρις και την Κλαούντια τις επόμενες 9 μέρες που θα μείνουν στην Ελλάδα. Και αυτό που λένε και επαναλαμβάνουν ότι αυτό που εύχονται είναι να περάσουν πολύ όμορφα φέτος το καλοκαίρι. Τελευταία ερώτηση, Εύη, να τους αποδεσμεύσουμε. Προχώρησαν σε κράτηση την τελευταία στιγμή ή είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους εδώ και αρκετό έτσι χρονικό διάστημα? Last question. Did you have a last-minute check-in in a place where you could live here? I wouldn't call it last-minute because we did it about 4 weeks ago, but we saw that there was many options and it's still possible to get some cheap holiday here, yeah. Αυτό που μας λέει ο Κρίς είναι ότι πριν από 4 εβδομάδες περίπου έκανε την κράτηση, δεν θα το χαρακτήριζε και τελευταία στιγμή, αλλά αυτό που παρατήρησε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές διαθέσιμες για καταλήμματα, οπότε αυτό ήταν ένα θετικό μήνυμα για να έρθει και να κλείσει, για να μείνει κάπου στο Ηράκλειο. Μάλιστα, το μόνο σίγουρο θα ζήσουν την κριτική φιλοξενία, θα βιώσουν, να τους ευχηθούμε βέβαια να περάσουν όμορφα. Και κλείνουμε λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν. Thank you. Bye. Είναι αυτά Thank τα απρόβλητα. Καλησπέρα. Είναι αυτά τα απρόβλητα που η αλήθεια είναι η Κρήτη σήμερα. Σας έχει συνηθίσει βέβαια.